Μεγάλες είναι οι οικονομικές απώλειες που καταγράφονται σε διάρκεια λιγότερο των 2 μηνών στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Ρεθύμνου με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Ενδεικτικά, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και το Μάρτιο που εκτινάχθηκε η τιμή πώληση των υγρών καυσίμων, η κίνηση με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και τα ταξί μειώθηκε αισθητά, ενώ με αριθμούς το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου υπέστη οικονομική ζημία περίπου 360 έως 450 χιλιάδων ευρώ, όταν πανελλαδικά οι απώλειες για τα ΚΤΕΛ το ίδιο διάστημα άγγιξαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είσαι σαν συνέπεια, αν δεν διορθωθεί με τον τρόπο που συζητάμε μέσω Υπουργείων και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας, θα είσαι σαν συνέπεια τη συρρήκνωση κι άλλο των δρομολογίων παρόλο το κομμάτι της πανδημίας που προϋπήρχε. Εξίσου τρομακτική είναι και η οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί τα ταξί, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν κραυγή απόγνωσης, βιώνοντας την ίδια κατάσταση αβεβαιότητας με τους υπόλοιπους επαγγελματίες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Όλη η αγορά υποφέρει. Κάνουμε όλοι μεγάλες προσπάθειες να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας έξοδα που τρέχουν. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, είναι πάρα πολλά τα καύσιμα, γιατί δεν είναι μόνο το καύσιμο όσον αφορά την κίνηση του ταξί, είναι και τα παρελκόμενα του πετρελαίου, όπως τα ανταλλακτικά. Όλα αυτά τα πράγματα για τη συντήρηση ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου έχουμε μία αύξηση πάνω από 35 με 40%. Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούν την κυβέρνηση να σκέψει σοβαρά στο πρόβλημα, ενισχύοντας τους οικονομικά για να αποφευχθούν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και στα κόμιστρα. Σε συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και ο κλάδος των ΧΤΕΛ απευθύνεται στα αρμόδια Υπουργεία και έχει κάνει διαβουλεύσεις για να μπορέσει να απορροφηθεί η αύξηση αυτή με μείωση του φόρου κατανάλωσης καυσίμου και όχι με αύξηση εισιτηρίου προς τον επιβάτη. Δηλαδή η αύξηση να απορροφηθεί εν μέρη από το κράτος και το ίδιο και όχι από τον καταναλωτή και τον επιβάτη, γιατί είναι δυσβάστακτο και δεν σηκώνει πλέον ο καταναλωτής άλλες αυξήσεις. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα να παίρναμε μια γενναία επιδότηση στα καύσιμα από το κράτος. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο και δεν θα έφτανε αυτή η ακρίβεια στον πελάτη μας. Και όλα αυτά τη στιγμή που το μεροκάματο για τους οδηγούς ταξί έχει εξανεμιστεί, ενώ τα έξοδα όλο ένα και αυξάνονται. Έχει μειωθεί και το μεροκάματο και τα έξοδα έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Ο στόχος φέτος είναι να παραμείνουμε, αν μπορέσουμε να παραμείνουμε βιώσιμοι. Αν μπορέσουμε να παραμείνουμε βιώσιμοι, και βλέποντας και κάνοντας. Η ελπίδα για ανάκαμψη και για τους δύο επαγγελματικούς κλάδους είναι η νέα τουριστική περίοδος που εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις απώλειες.